Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Η Ειρήνη επιστρέφει στο σπίτι και λέει στον Δημοσθένη ότι θα σταθεί στο πλευρό του Φίλιππου κατά τη διάρκεια της δίκης της μάνας του και εκείνος για πρώτη φορά δεν εξοργίζεται. Ειρήνη, σε αυτή τη ζωή υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν και πράγματα που δεν αλλάζουν. Η συγγένεια σου με τον Φίλιππο δεν πρόκειται να αλλάξει όσο κι αν χτυπάω το κεφάλι μου κάτω. Άρα, άσε που ψιλοχαίρομαι. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ένα στήριγμα, κορίτσι μου, δεν έχω αδέλφια και πάντα το είχα καημό. Όταν θα έχουμε φύγει και εγώ και η μάνα σου θα έχεις εκείνον, παραδέχεται και η Ειρήνη με χαρά τον αγκαλιάζει. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Χάιδο πιεσμένη και φοβισμένη για την δίκη της κάθεται μόνη της το βράδυ και κλαίει, αλλά ο Λυκούργος τη βλέπει. «Δεν θέλω να σε τυραννώ. Ξεπέρασες τον ίδιο σου τον εαυτό για να με συγχωρέσεις. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε στη δίκη, με αυτό μου αρκεί, με αγάπησες για αυτό που είμαι. Με τα στραβά μου και τα καλά μου ολόκληρη», του εξηγεί και εκείνος της απαντά. Χάιδο, από μικρό παιδί φοβόμουν μπας και περάσει η ζωή και πεθάνω ανυποψίαστος. Πίστευα πως το νιάσιμο της μάνας, εκείνη η ζεστασιά που σε κάνει να νιώθεις μικρός στο σπίτι, δεν επαναλαμβάνεται. Μέχρι που γνώρισα εσένα. Είσαι η γυναίκα μου, η σύντροφός μου, η φίλη μου, η μάνα μου, η αδελφή μου. Είσαι όλα. Και δεν πρόκειται να σε χάσω, βάλ το καλά στην κλάβα σου. Η Αθηνά στη γη της ελιάς, παρότι ερωτευμένη με τον Τζον, βάζει στην άκρη τα αισθήματά της και αποφασίζει να χωρίσει για χάρη της φιλιός, κάτι όμως που δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς μια αναπάντεχη κίνηση του Τζον θα ανατρέψει τα πάντα. Η κακή διάθεση της φιλιός και οι αντιδράσεις της στη σχέση της Αθηνά, την αναγκάζει να πάρει μια πολύ δύσκολη και επώδυνη απόφαση. Λίγο πριν φύγει ο Τζον για την Αμερική, καλείται να του δώσει μια απάντηση για το αν θα τον ακολουθήσει ή όχι. Η Αθηνά, αν και θέλει όσο τίποτα αυτή τη σχέση, βάζει πάνω απ' όλα τη φιλιό και αποφασίζει να λήξει τον δεσμό της με τον Τζον. «Δεν θα έρθω στην Αμερική, δεν μπορώ, πρέπει να με καταλάβεις», του λέει. Ο Τζον φυσικά πληγώνεται με αυτή της την απόφαση, από την άλλη όμως την καταλαβαίνει. «Εντάξει, Αθηνά, όπως θέλεις. Σε αποδεσμεύω λοιπόν», είναι τα λόγια του, την αποχαιρετάει και φεύγει για την Αμερική. Λίγο αργότερα η Αθηνά του τηλεφωνεί στην Αμερική και εκείνος της δηλώνει: «Ξέχασέ με, δεν πειράζει, είσαι ελεύθερη». Οι μέρες περνάνε και όντως ο Τζον είναι άφαντος, με αποτέλεσμα η Αθηνά να αρχίσει να τον σκέφτεται όλο και πιο πολύ και μάλιστα να φοβάται μήπως πήρε τη λάθος απόφαση. «Κοίταξε να δεις, έχει περάσει τόσος καιρός και δεν με έχει πάρει ούτε ένα τηλέφωνο», αναφέρει στη Μαργαρίτα, φανερά ενοχλημένη. Η Μαργαρίτα, από την άλλη, της τα λέει έξω από δόντια: «Ρε σύ, Αθηνά, για συνέλθε λίγο, τι ήθελες δηλαδή να πέσεις στα πόδια σου και να σε παρακαλάει», της τονίζει. Έχουν περάσει ήδη 15 μέρες και ο Τζον δεν έχει δώσει σημεία ζωής, ενώ η Αθηνά δείχνει να έχει πλέον παραιτηθεί από κάθε προσδοκία, ώσπου ξαφνικά χτυπάει η πόρτα του σπιτιού της. Η Αθηνά ανοίγει και της κόβονται τα πόδια. Ο Τζον είναι μπροστά της και με ανοιχτά τα χέρια για να την πάρει αγκαλιά, της λέει: «Αποφάσισα να γίνω μανιά της». Η Αθηνά τρελαίνεται μόλις τον βλέπει. Πέφτει στην αγκαλιά του και όπως θα δούμε στη συνέχεια, η σχέση τους θα βαδίσει σε πιο σίγουρο δρόμο, ενώ η φιλιό τελικά θα τον αποδεχτεί. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.